Βρισκόμαστε στην αίθουσα του Συλλόγου Υπηρωτών Τιτάνη, όπου γίνεται η καθιερωμένη κοπή της πίτας για το 2015. Η πίτα μας και φέτος δεν θα σας κουράσουμε με τους συνήθεις λόγους απολογισμού για τις δραστηριότητες της χρονιάς που πέρασε, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστές μες στην πόλη, αλλά είναι και μια μέρα που στη συνέχεια εμείς τα μέλη δηλαδή έχουμε Γενική Συνέλευση και εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε εκεί θα τα πούμε διεξοδικότερα. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι στο βασικό που είχαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο και σαν Σύλλογος βάλει σαν στόχο και είμαστε χαρούμενοι γιατί το πραγματοποιήσαμε. Μόλις τα ακούσετε θα το θεωρήσετε μικρό, αλλά για μας πιστέψτε με είναι πολύ μεγάλο. Καταφέραμε να μείνει ο Σύλλογος ζωντανός, ζωντανός εντός, αλλά και ζωντανός εκτός μέσα στην κοινότητα της Νέας Μύρνης και του Παλαιού Φαλήρου, γιατί μιλάμε για δύο δήμους στους οποίους απευθυνόμαστε. Υπάρχει μια ζεστασιά και μια ανθρώπινη επικοινωνία μέσα σε αυτό το σύλλογο και αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο κατόρθωμά μας. Έχουμε πετύχει να έχουμε μια ανθρώπινη σχέση μεταξύ μας, να μοιραζόμαστε χαρές και λύπες, οπότε τα προβλήματα μας φαίνονται μικρότερα. Μέσα στην τρεχάλα το άγχος της καθημερινότητας και τις πολλές έννοιες που δυστυχώς έχουν μαζευτεί στο κεφάλι μας, κάθε Πέμπτη βράδυ μαζευόμαστε εδώ, ερχόμαστε σχεδόν τρέχοντας, γιατί πια έχει γίνει μια ψυχική μας ανάγκη να δούμε δικούς μας ανθρώπους, γιατί πια τους θεωρούμε δικούς μας, να μιλήσουμε μαζί τους και να νιώσουμε όμορφα. Και πιστέψτε με, φεύγοντας, είμαστε με πολύ πιο γεμάτη την ψυχούλα μας. Αν λοιπόν κι εσείς κάποια ώρα νιώσετε άσχημα, ελάτε εδώ και σας εγγυόμαστε ότι με τσίπουρο, με μουσική από κλαρίνο και με πολύ καλή διάθεση θα τα καταφέρουμε να σας κάνουμε να αισθανθείτε καλά. Να ευχαριστήσω όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας. Να ξεκινήσω από το Δήμαρχο της πόλης μας, της Νέας Μύρνης, τον κύριο Σταύρο Τζουλάκη. Θα ήταν παράληψή μου να μην τονίσω ότι τόσο ο Δήμαρχος αλλά και όλη η Δημοτική Αρχή κατάφεραν να είναι έμπρακτα δίπλα στους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί πλέον δεν παίρνουν επιχορήγηση από όλους τους Δήμους οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Νέας Μύρνης, με ενέργειες του ίδιου του Δημάρχου, αλλά και όλης της Δημοτικής Αρχής, εξακολουθούν να επιχορηγούνται. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να συνεχίσω, όπως σας βλέπω, μην με παρεξηγήσετε, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς το αξίωμα πώς πάει το ένα μετά το άλλο και θα μπορεί να κάνω λάθος. Το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νέας Μύρνης, τον κύριο Καλογρίδη. Η κυρία Καρδοκτήλη, υπεύθυνη αθλητικών θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου. Η κυρία Γαλανοπούλου, η κυρία Καρδοκτήλη είναι και πατριώτισσα. Και θα γίνω και μέλος στο Σονούπο. Την κυρία Γαλανοπούλου, και αυτή πατριώτισσα, γνωστή στο Σύλλογο και μέλος του Συλλόγου, πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, τον κύριο Παναγιώτη Τσιάπη, πρόεδρο της Εθνικής Σχολής, τον κύριο Αλεξάνδρα, ο οποίος είναι δεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Εθνικής Σχολής, τον κύριο Νικήτα Περαθωράκη, Δημοτικό Σύμβουλος κύριο Περάκη, τον προηγούμενο πρόεδρο, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Τελικά οι Κρήτες μας αγαπάνε όσο τους αγαπάμε, μου φαίνεται. Τον κύριο Φανταζή, Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μηγοράκη, Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Τερζόπουλο, πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, τον κύριο Λαπιδόνη, πρόεδρο του Συλλόγου Κλίνικα, και την κυρία Παπά, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Κλίνικα, τον κύριο Ανδρέα Δούμα, αντιδήμαρχο από το Καλλιό και μέλος του Συλλόγου και αυτός πατριώτης, τον κύριο Φιλιππάκο, προϊστάμενο της καθαριότητας του Δήμου Νέας Μύρνης και πάντα δίπλα μας σε ό,τι
το δάσκαλό μας του μεγάλου χορευτικού, τον κύριο Δημήτρη. Το Σύλλογο Αθηνά, τον γυναικείο εκπαιδευτικό Σύλλογο Αθηνά με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, την κυρία Ειρήνη Κουτρούπη, πρόεδρο του Συλλόγου Ανεμοπιστήμων, τα πρώτα μαζικά η ώρα ακόμη και την κυρία Κούρση. Την κυρία Βλάχου, αντιπρόεδρο του Ιδεολογική Συνεργασία, την κυρία Κοπίου, γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής από το Παλαιό Φάλιρο, μας, που μας βγάζει ασπροπρόσωπους σε όλες τις εκδηλώσεις. Ναι, τον κύριο Κωνσταντινίδη από την Ένωση Ποντίων, οποίοι δεν πρόλαβαν να παρευρεθούν εδώ γιατί κόβουν αμέσως μετά την πίτα τους, όπως ξέρετε. Ποιον άλλο, τον κύριο Κλέτσα. Τον κύριο Βλέτσα Δημήτρη, πρόεδρο. Πρόεδρο τη Αδελφότητα Κεφαλοχωρίου Θεσπονδία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τελευταία θα πρέπει να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί εγώ έτσι τους θεωρώ. Να ξεκινήσω από τα δυο κορίτσια που τα ταλαιπωρώ καθημερινά με όλες τις αγωνίες μου. Την αντιπρόεδρο, την κυρία Μαρία Καφούρου και την Ταμία, την κυρία Σύνα Σνάτη. Αλλά και τους άντρες της παρέας που μας ανέχονται, τον κύριο Δημήτρη Μαυρογιώργο, έφορο του χορευτικού τμήματος, τον κύριο Χρήστο Τσούκη, τον ξέρετε όλοι, παλιό μέλος του χορευτικού, αλλά και τον κύριο Παναγιώτη Μαραγκό, ο οποίος αν και ήταν αναγκαστικό μέλος του προηγούμενου περίοδο, ήταν πάντα δίπλα μας. Να ευχαριστήσω και όλους τους υπόλοιπους, όλους εσάς, τους φίλους, τους χορηγούς που μας στηρίζετε και μας αγαπάτε. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Η πίτα είναι από το ζαχαροπλαστείο Le Jardin, από την Ηλιούπολη, του πατριώτη μας για να κύριε Δήμαρχε, να μας κόψετε την πίτα μας. Πρώτα απ' όλα και από μένα, καλή χρονιά με υγεία, να έχουμε την υγεία μας να παλεύουμε, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες και αυτές που τις περάσαμε και αυτές ήταν δύσκολες, αλλά με τη φροντίδα όλων μας πιστεύω ότι προσπαθήσαμε και κάναμε το καλύτερο για να τις ξεπεράσουμε. Για να ευχηθώ, έτσι είπε αρκετά η Κλέρη, δεν ήταν καθόλου υπερβολή όλα αυτά που είπε. Κάνανε μια μεγάλη προσπάθεια. Εγώ να συγχαρώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί πραγματικά προσπαθήσανε, έχουν παράξει ένα έργο το οποίο το βλέπουμε καθημερινά. Και να ευχηθώ να συνεχίσουν με την ίδια προσπάθεια και με τον ίδιο ζήλο, ώστε αυτοί οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί, εντός εισαγωγικών σύλλογοι, τοπικοί σύλλογοι, όπως θέλουμε να τους πούμε, προσφέρουν έργο το οποίο δεν είναι συνεπικουρικά σε αυτό το έργο που προσφέρει ο Δήμος. Εμείς από την προσπάθεια, από τη μεριά μας, σαν Δήμος, θα προσπαθήσουμε, δεν ξέρω αν το καταφέρουμε και φέτος, θα προσπαθήσουμε να επιχορηγήσουμε όλους αυτούς τους συλλόγους, γιατί πραγματικά πιστεύουμε στο έργο που προσφέρουν. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους και θερμά συγχαρητήρια στον Δήμο. Στην Ήπειρο, ένα στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο. Το πρώτο στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο και μετά το Ήπειρο. Είναι το δικό μου, το οποίο να το αφήσω στο Διοικητικό Συμβουλίο για το έργο το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνανε και θα συνεχίσουν να κάνουν. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, λοιπόν, και πάλι. Να είστε καλά. Κύριε Δούμα, θέλετε να κόψετε ένα κομμάτι εκ μέρους του Παλαιού Φαλήρου, επειδή απουσιάζει ο Δήμαρχος. Καλή χρονιά και από μένα, με υγεία,
είναι το σπουδαιότερο, όλα τα άλλα γίνονται. Η υγεία δεν γίνεται. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Εγώ δεν θα πω ότι έρχονται δύσκολες μέρες, θα πω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Έρχονται δύσκολες, αλλά να είμαστε αισιόδοξοι. Να ξεπεράσουμε. Λοιπόν, και θα κόψω ένα κομμάτι. Από εδώ είμαι. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να το δώσω στο μικρότερο μέλος του συλλόγου μας. Εδώ. Για να μην σας ταλαιπωρήσουμε, θα κόψουμε τα κομμάτια και θα τα μοιράσουμε, αλλά αν κάποιος θέλει να πει κάποια ευχή, είναι ευπρόσδεκτος. Φλουρί έχει μέσα. Έχει φλουρί και κερδίζει μια μικροηλεκτρική συσκευή με ένα γούρι. Εγώ να κόβω και ένα γούρι. Μαζί μας είναι και ο κύριος Παναγιώτης Πάντος από τη Δημοτική Κίνηση Στροφή Νέας Μύρνης. Παναγιώτη, παίρνει από τους υπηρώτες. Τώρα που έπεσε το φλουρίνο σου πήγε πέρα να κουβαλάει. Μπράβο, Ελγερέ, μπράβο. Η κυρία Μαρία Καφούρου είναι μαζί μας, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Υπηρωτών. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά από την Ένωση Υπηρωτών η Τιτάνη. Καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και να συνεχίσει και η φετινή χρονιά να είναι δημιουργική όχι μόνο για τους υπηρώτες, για όλη τη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάληρο. Καλή χρονιά.
Ο Τρίφωνας Αλκάτορας είναι μαζί μας, εντεταλμένος για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά με υγεία. Είμαστε εδώ στην πίτα των υπηρωτών. Ήταν μια πολύ ζωντανή, μια ζεστή ατμόσφαιρα. Και είμαστε εδώ, δείχνουμε ότι ο Δήμος θα είναι πάντα κοντά στους υπηρώτες, όπως και σε όλους τους συλλόγους. Και ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Από την κοπή της πίτας του Συλλόγου Υπηρωτών, για το nstv.gr, Ριέλα Χρυσού.